της νέας διακυβέρνησης. 5 μήνες ομολογώ εξαιρετικά πιεστική για όλους και όλες μας, καθώς από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε να αντιμετωπίζουμε μια εσωτερική και εξωτερική κατάσταση πραγμάτων, δύσκολη, ασφιχτική, για την οποία δεν φέρουμε την ευθύνη. Μια οικονομία και κοινωνία διαλυμένες από 6 χρόνια συνεχών περικών και ύφεσης που κατέστρεψαν τον παραγωγικό ιστό της χώρας, εκτόξευσαν την ανεργία, ενέτειναν τις κοινωνικές ανισότητες και οδήγησαν εκατομμύρια συμπολίτες μας στην φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτή την κατάσταση βρεθήκαμε να διαχειριζόμαστε, αλλά δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Γνωρίζαμε πολύ καλά τα μεγάλα προβλήματα, αλλά κάναμε και μια γενναία πολιτική επιλογή να διεκδικήσουμε στην πιο δύσκολη στιγμή για τη χώρα και για τους πολίτες της να αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης. Και επιδιώξαμε να αναλάβουμε αυτήν την ευθύνη καθώς βλέπαμε ότι κάθε μέρα που περνούσε από την προηγούμενη κυβέρνηση η χώρα βυθιζόταν ολοένα και πιο βαθιά στο μνημονιακό καθεστώς. Βλέπαμε ότι η κατάσταση σύντομα θα ήταν μη αναστρέψιμη, όχι μόνο για την ελληνική οικονομία, αλλά κυρίως για τα δικαιώματα και τις προσδοκίες της κοινωνικής πλειοψηφίας που επιδιώκουμε να εκπροσωπούμε. Φανταστείτε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε υποχρέωση με βάση τις δικές της δεσμεύσεις και τους δικούς της λογαριασμούς, από τους οποίους προσπαθούμε εδώ και 4 μήνες να ξεμπερδέψουμε, είχε υποχρέωση για 3% πρωτογενές πλεώνασμα στο τρέχον έτος. Άρα θα έπρεπε να επιβαρύνει με μέτρα μέσα στο 15-5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως αυτό θα μπορούσε να το πετύχει μόνο μέσα από μια έκρηξη αυταρχισμού και συρρήγνωση της δημοκρατίας. Αποτέλεσε λοιπόν καθήκον μας απέναντι στη δημοκρατία η διεκδίκηση της πολιτικής αλλαγής. Γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά από την αρχή ότι δεν θα ήταν περίπατος. Γνωρίζαμε ότι δεν θα υπάρχει και δεν υπήρξε περίοδος χάριτος για μας. Από το πρώτο δευτερόλεπτο της διακυβέρνησης ρηχτήκαμε με όλες μας τις δυνάμεις στη μάχη για την υπεράσπιση των αυτονόητων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τον αρχοθετημένο πεδίο που είχε ετοιμάσει από τα πριν για μας η προηγούμενη κυβέρνηση, ποντάροντας στην προοπτική της αριστερής παρένθεσης. Δεν τους κάναμε όμως τη χάρη. Διαχειριστήκαμε τη λήξη του προγράμματος στις 28 Φλεβάρι, κερδίζοντας μια συμφωνία που μας έδινε τη δυνατότητα και το χρόνο να διαπραγματευτούμε και να ξεκινήσουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας απέναντι στον ελληνικό λαό. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτή ήταν μια εύκολη περίοδος. Παρά την μηδενική εξωτερική χρηματοδότηση, τον περιορισμό της ρευστότητας, τις συνεχείς παγίδες από το μνημονιακό κατεστημένο εντός και εκτός της χώρας, καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι και να πατήσουμε γερά στα πόδια μας. Με την προσοχή μας διαρκώς στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης, καταφέραμε παρόλα αυτά να πάρουμε τα πρώτα μέτρα ανακούφισης υπέρ των πλέον αδικημένων της τελευταίας πενταετίας. Περάσαμε τον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, ψηφίσαμε το μέτρο των 100 δόσεων που έδωσε ανάσα σε χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ενίσχυσε ταυτόχρονα το Δημόσιο Ταμείο, γιατί κάποιοι ψάχνουν να βρουν πώς έγινε αυτό το θαύμα και άντυξε το Δημόσιο Ταμείο. Ανοίξαμε πρόσφατα την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, αποκαθιστώντας την μεγάλη αυτή ντροπή της μνημονιακής πενταετίας. Προχωρήσαμε ακόμα στην πρώτη αποκατάσταση των αδικιών στο δημόσιο τομέα,
με την επαναπρόσληψη των σχολικών φυλάκων και των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, καταργήσαμε το 5€ στα νοσοκομεία, διότι για πολλούς συμπολίτες μας και αυτό το 5€ είναι δύσκολο να βρεθεί σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια για την αποκατάσταση της νομιμότητας στον χώρο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης. Προχωρήσαμε στην εξυγίανση του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου με τον νέο νόμο για τον αθλητισμό, στην αποσυμφόρηση των φυλακών με τον νόμο για τον εξυγχρονισμό του σωχρονιστικού μας συστήματος και ήδη ψηφίσαμε στην Επιτροπή τον νόμο για την απόδοση ηθαγένειας στους μετανάστες δεύτερης γενιάς που τις επόμενες μέρες θα έρθει και στην Ολομέλη. Κάθε ένα από αυτά τα βήματα, κάθε ένα από αυτά τα μέτρα, κάθε μια από αυτές τις παρεμβάσεις ήταν και μια σκληρή μάχη απέναντι σε ένα κατεστημένο που χτίστηκε τα τελευταία 5 χρόνια, απέναντι στο κατεστημένο του μνημονίου. Μια μεγάλη μάχη κόντρα σε προκαταλήψεις, σε αγκυλώσεις, σε αιμονές εντός εκτός. Και όλες αυτές οι μάχες σε ένα διαρκές καθεστώς εκβιασμού και χρηματοδοτικής ασφυξίας. Σε αυτή τη γραμμή σκοπεύουμε να συνεχίσουμε. Στη γραμμή των καθημερινών και δύσκολων μαχών, προκειμένου να πετύχουμε σε βάθος τετραετίας να ξυλώσουμε αυτό το κατεστημένο που χτίστηκε τα τελευταία 4 χρόνια και βασίστηκε πάνω στις παθογένειες και στις αδυναμίες τις συσσωρευμένες στο ελληνικό πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Τις παθογένειες και τις αδυναμίες των τελευταίων δεκαετιών. Σε αυτή τη γραμμή σκοπεύουμε να συνεχίσουμε ξέροντας καλά ότι ο δρόμος δεν θα είναι ποτέ ανοιχτός και στρωμένος με ροδοπέταλα. Γνωρίζοντας καλά ότι κάθε μας βήμα θα είναι και μια μάχη. Είναι όμως δική μας ευθύνη και καθήκον να σηκώσουμε αυτό το βάρος και θα το κάνουμε με αποφασιστικότητα και επιμονή όσο η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα στηρίζει τις προσπάθειές μας, όσο θα είναι δίπλα μας και θα μας εμπιστεύεται, όσο με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα θα δίνει τη μάχη στην πρώτη γραμμή προκειμένου σε αυτόν τον τόπο να επανέλθει η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισονομία, προκειμένου στον τόπο να επανέλθει το καθεστώς της κανονικότητας και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών. Διότι μένουν ακόμα πολλά να γίνουν για να αλλάξει πραγματικά η καταστροφική και άθλια πραγματικότητα που οικοδομήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια. Η άθλια πραγματικότητα των μνημονίων. Οι μεγάλες μάχες είναι μπροστά μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις δώσουμε. Και πρέπει να παραδεχθούμε ταυτόχρονα ότι και σε αρκετά μέτωπα έχουμε μείνει πίσω. Όχι όμως με αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Δεν έχουμε κάνει ίσως ακόμη όσα θα μπορούσαμε για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αν και αυτός ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει και φέρνει αποτελέσματα, μπορούμε όμως περισσότερα. Έχουμε επίσης καθυστερήσει στο μέτωπο της διαφθοράς και έχουμε σε πολλές περιπτώσεις αφήσει ακόμη μνημονιακές δυνάμεις να ορίζουν την πολιτική και κοινωνική ζωή. Γιατί ξέρετε κι εσείς καλά ότι άλλο είναι να αναλαμβάνεις τη διακυβέρνηση και άλλο να έχεις την πραγματική εξουσία. Παραμένουν στον τόπο ισχυρά κέντρα εξουσίας. Και είναι χρέος μας αυτή την εξουσία να τη μεταβιβάσουμε στο λαό. Να τη μεταβιβάσουμε στις κοινωνικές εκείνες δυνάμεις που ασφιχτιούν και ζητούν οξυγόνο. Αυτός ο αγώνας λοιπόν είναι που προέχει τώρα. Ο αγώνας για να εγκαταστήσουμε μια πραγματική δημοκρατία στον τόπο μας, να φέρουμε ξανά το λαό στο προσκήνιο, να ξυλώσουμε όλο αυτό το μνημονιακό καθεστώς και να αποκαταστήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα ήθελα να καλέσω όλους και όλες σας να συμβάλλετε σε αυτόν τον αγώνα.
με την επικοδομητική κριτική στην κυβέρνηση, με την ανάδειξη στο κοινοβούλιο των πραγματικών προβλημάτων, με ενίσχυση των πρωτοβουλειών, με άσκηση πίεσης στους υπουργούς, με συνεχή ενημέρωση του ελληνικού λαού. Είμαι βέβαιος ότι αν αξιοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης, αν δείξουμε εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό, αυτή η τετραετία παρατέσσερις μήνες, ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας, θα είναι μια τετραετία που μπορεί να αποδειχθεί πραγματική άνοιξη δημοκρατίας σε μια χώρα που τόσο πολύ την έχει ανάγκη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πραγματοδότησης της χώρας. Διότι είναι οι όροι αυτής της λύσης που συγκροτούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε όλο το επόμενο διάστημα. Από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης, όπως και προεκλογικά, διακηρύξαμε σε όλους τους τόνους ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για να φτάσουμε μαζί με τους εταίρους μας μια αμοιβαία επιβολή συμφωνία που θα σέβεται τόσο τους κανόνες της Ευρωζώνης όσο όμως και τη σαφή εντολή του ελληνικού λαού. Όμως, ταυτόχρονα, ότι αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να αποτελεί μια συνέχεια της μνημονιακής πολιτικής, της πολιτικής της λιτότητας, της εσωτερικής υποτίμησης και της ύφεσης που μόνο δεινά συσσόρευσε για την κοινωνική πλειοψηφία τα τελευταία 5 χρόνια. Η ελληνική πλευρά προσήλθε σε αυτή τη διαπραγμάτευση από την πρώτη στιγμή με καλή πίστη, με ειλικρίνεια και με διάθεση για πραγματικό διάλογο ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές, να βρεθούν χρυσές τομές, να προωθηθούν λύσεις που θα επιλύουν μια και καλή το πρόβλημα χρηματοδότησης χωρίς όμως να γονατίζουν μισθωτούς και συνταξιούχους που όλα αυτά τα χρόνια σήκωσαν ένα βάρος που δεν τους αναλογούσε. Μετά από 3 μήνες εντατικών και δύσκολων διαπραγματεύσεων, καταθέσαμε ήδη εδώ και 2 εβδομάδες ένα συνολικό και ολοκληρωμένο κείμενο προτάσεων που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια συμφωνία δύσκολη, αλλά οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά ανεκτή. Το κείμενο αυτό φυσικά δεν αποτύπωνε τις αρχικές θέσεις της ελληνικής πλευράς. Αποτελούσε τη σύνοψη των δύσκολων επί 3 μήνες διαπραγματεύσεων στο λεγόμενο Brussels Group και προσπαθούσε να σκιαγραφίσει το κοινό έδαφος πάνω στο οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία με τους θεσμούς και τους Ευρωπαίους εταίρους μας.